και θα μας ενημερώσει γι' αυτό η Χριστίνα Σταμούλη, η κόρη του αείμνηστου του Γιάννη Σταμούλη, αλλά και βεβαίως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Γερμανικών Διεκδικήσεων. Καλησπέρα, κυρία Σταμούλη. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα στη Στερεά Ελλάδα. Βέβαια, δεν είναι περιφερειακή μόνο επικαιρότητα. Σωστά, έχετε δίκιο. Είναι πανελλαδική, παγκόσμια. Έχετε απόλυτο δίκιο, να το διορθώσω. Για πείτε μου, τι έγινε με το πόρισμα για τις γερμανικές οφειλές που πέρασε από την Επιτροπή, κυρία Σταμούλη? Ναι, όντως. Κατά πλειοψηφία. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής τυπικά ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της με την ψήφιση του πορίσματος, το οποίο συνέταξε η συγκεκριμένη επιτροπή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο πόρισμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και προσωπικά εξεπλάγει, ή ίσως γιατί το ήθελα πολύ. Ναι. Θα προτιμούσα να είχε περάσει ομόφωνα, αν όχι ομόφωνα, αλλά με μια πολύ ενισχυμένη πλειοψηφία. Να κρεμάσουμε στον τοίχο λοιπόν. Ποιοι δεν ψήφισαν, κυρία Σταμούλη? Όχι, δεν έχει αξία. Θα κρεμάσουμε στον τοίχο, γιατί πιστεύω ότι η συγκεκριμένη πλειοψηφία, μάλλον μειοψηφία, είναι προϊόν καθαρής παρεξήγησης και επιτρέψτε μου να πω μια σχετικής ασυνεννοησίας, με την έννοια ότι η ομάδα, οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας παραπονέθηκαν κατά κάποιο τρόπο ότι η δουλειά που είχε προηγηθεί επί Προεδρίας Τζαβάρα δεν ελήφθη υπόψη και δεν εντάχθηκε κατά κάποιο τρόπο, ή τέλος πάντων δεν αποτέλεσε πρωτεύουσα σημασίας στόχευση των εργασιών που θα ακολουθήσουν. Ας πάμε στην ουσία τότε. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, το πόρισμα, έστω και με την διαδικασία. Καλά, αυτή, κυρία Σταμούλη. Καταρχήν να πούμε ότι το πόρισμα αυτό θα έρθει προς ψήφιση και παρουσίαση στην Ολομέλεια, έτσι. Ναι. Άρα το ότι, εν πάση περιπτώσει, βγήκε λίγο τραυματισμένο από την Επιτροπή, αυτό δεν μας απαγορεύει να ελπίζουμε ότι ενώπιον της Ολομέλειας θα ιαθούν, θα θεραπευτούν όλες αυτές οι παρεξηγήσεις και θα πάμε για ένα εθνικό θέμα, κυριολεκτικά σε ένα εθνικό πόρισμα, πράγμα το οποίο εύχομαι ολόψυχα και πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι να γίνει. Αυτό πρακτικά, επειδή έχει μια διαδικασία η οποία είναι λογική, κυρία Σταμούλη, εκτιμάτε ότι ανοίγει ο κύκλος αυτής της διεκδίκησης που ξεκίνησε ακόμη και ο αείμνηστος πατέρας σας, να το πούμε? Εντάξτε, πρακτικά. Έχουμε πει ότι ο ρόλος του ελληνικού κοινοβουλίου είναι ρόλος κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Εκείνο που δεν είχε γίνει τόσα χρόνια και που έγινε χάρη στις εργασίες αυτής της Επιτροπής, ναι, είναι πραγματικά να οργανωθεί όλη η γνώση που έχουμε γύρω από τη συγκεκριμένη περίοδο και βεβαίως γύρω από τις απαιτήσεις μας από τη συγκεκριμένη περίοδο. Αυτό εγώ θεωρώ προσωπικά ότι επετεύχθη, με την έννοια ότι η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τα δύο πορίσματα των υπηρεσιακών παραγόντων, που εννοώ δηλαδή το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ναι, δηλαδή τους οικονομικούς του κράτους και τους δικηγόρους του κράτους. Έλαβε υπόψη της λοιπόν αυτά τα πορίσματα, διεύρυνε το αντικείμενό της, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Επιτροπή αυτή είχε ξεκινήσει ως Επιτροπή Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών και όχι, δεν είχε διευρύνει. Δεν περιλάμβανε το αντικείμενό της τις ζημιές που έλαβαν χώρα και από τις άλλες δύο κατέχουσες δυνάμεις, έτσι, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Διεύρυνε λοιπόν στην πορεία αυτή το αντικείμενό της, κάτι το οποίο για μένα είναι ιστορικά, ήταν ιστορικά οφειλόμενο. Και εν πάση περιπτώσει πραγματικά βγήκαμε σοφότεροι από τις εργασίες αυτής της Επιτροπής. Όλοι μας, και ουσιαστικά και αντικειμενικά και υποκειμενικά. Εσείς λοιπόν πώς το ερμηνεύετε, επειδή ασχολείστε πολύ καιρό με το θέμα αυτό, κυρία Σταμούλη? Είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα, ακόμη και αυτό το πόρισμα, με τις ελλείψεις που έχει και τις παρατηρήσεις που θα χρειαστούν? Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι οι Έλληνες πολίτες αρχίσουν πια να μας κοροϊδεύουν, γιατί τόσα σημαντικά
τόσα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει σε αυτήν την υπόθεση, κάποιος θα περίμενε ότι, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα φτάσουμε και στο τέλος. Ναι. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό. Από ποια οπτική πλευρά? Από την οπτική πλευρά της περαιτέρω γνώσης, ναι, και του εξοπλισμού με περαιτέρω στοιχεία, ούτως ώστε να διαγραφούν πλέον στερεότυπα του τύπου τόσα χρόνια μετά τι θέλουμε και ζητάμε, ή έπρεπε να τα είχαμε ζητήσει τότε και δεν τα ζητήσαμε, ή οι κυβερνήσεις του 60 παραιτηθήκανε, και διάφορα άλλα τέτοια, τα οποία τεχνιέτως ή ακόμα χειρότερα δεν είναι εγκλήματα, είναι νόμιμες πολεμικές ενέργειες. Όλα αυτά τα πράγματα ήταν στερεότυπα που είχαν, θα έλεγα, κυλιδώσει την ψυχή του μέσου Έλληνα πολίτη και δεν τον άφηναν να αντιληφθεί την ουσία, την πεμπτουσία του συγκεκριμένου θέματος. Άρα, σε αυτό το επίπεδο, το πόρισμα της Επιτροπής και, ναι, οι μέλουσες να γίνουν ενέργειές της, ναι, κοινοβουλευτικής διπλωματίας, δηλαδή το να πάνε σε άλλα κοινοβούλια και να ζητήσουν να παρουσιάσουν το θέμα στα άλλα κοινοβούλια, το να γίνει το περίφημο Διεθνές Συνέδριο, το οποίο έχει αποφασιστεί εξ αρχής στην Ελλάδα για να ακουστεί διεθνώς, και όλα αυτά είναι κινήσεις οι οποίες πρέπει να πλέον να οργανωθούν, να γίνουν ακριβώς για να, θα έλεγα, να αποκτήσει ακόμα πιο στέρεα βάση η γνώση μας και άρα να πιστούμε για το ορθόν της διεκδίκησής μας. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι υλοποιήσιμα σε όλο αυτό το δρόμο που είπατε, είναι μακρύς, επαναλαμβάνω, επειδή πολλοί δεν τολμούν να αμφισβητήσουν, θα το πω ευθέως, την γερμανική κυριαρχία, κυρία Σταμούλη, έτσι. Δεν ξέρω πόσο μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά, οι διεκδικήσεις, με το γεγονός ότι είμαστε σε θέση δανειζόμενου αυτή τη στιγμή. Προκύπτουν και τέτοια ζητήματα ίσως. Προσωπικά θα με βρείτε, και το λέω όπου σταθώ και σε όποιον μου το θες, προσωπικά θα με βρείτε εντελώς αντίθετη, ναι, με αυτήν την τοποθέτηση. Το γεγονός ότι εξαρτώμαστε, γιατί νομίζω ότι αυτό διαβάζω πίσω από, σωστά, σωστά το λέτε, από τις εκφράσεις σας, το ότι εξαρτώμαστε αυτή τη στιγμή από την Γερμανία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε τις υποχρεώσεις και να διαγράψουμε τις υποχρεώσεις που η Γερμανία έχει απέναντί μας. Το κάναμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, διαμορφώσαμε έτσι μια, θα έλεγα, ητοπαθή πολιτική. Νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά και χωρίς τυμπανοκρουσίες, ναι, να κάνουμε σαφές ότι αυτό είναι μια απαίτησή μας και από αυτή την απαίτησή μας δεν θα παραιτηθούμε. Μάλιστα. Κυρία Σταμούλη, σας ευχαριστώ για τον χρόνο και την ενημέρωση, πάνω απ' όλα για την καλή πόρτα που ανοίγει. Οψόμεθα βεβαίως, γιατί έχει ακόμα δρόμο. Εννοείται, συνεχίστε τον αγώνα. Δρόμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ από τη Λαμία.